αφήσαμε! Όλοι μας! Γρηγοράρι, ένα κενό! Για καθίστε στην ουρά! Μπράβο σας! Το παίζετε πολύ έξυπνοι εσείς, ε! Όλοι είναι τρελαμένοι! Σίγουρα θα υπάρχει καλύτερος τρόπος! Κρίμα που δεν μπορώ να πηγαίνω όπου θέλω με τη μία! Έρι! Πολύ καλό! Αλήθεια! Ποιο δηλαδή? Μια εφεύρεση που θα λύσει για πάντα το κυκλοφοριακό! Θα γίνω διάσημος! Πού νήσου! Βιάζομαι! Και το μποτιλιαρίσμα φτάνει σε ακτίνα 450 χιλιόμετρων προς κάθε κατεύθυνση. Ω, δεν έχει ξαναγίνει. Θα έπρεπε να ξυπνούν νωρίτερα ή να παίρνουν τη συγκοινωνία. Κομπιούτερ, παρακαλώ. Τα πάντα του σοκ. Του μεγαλύτερου αστερά του δραματουργού. Μα, κοίταζα την κίνηση. Ω, μελετάμε την έφευρεση της Λούνα. Θα κάνει το διάβασμα για τους αστεράτους που δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν. Επόμενη σελίδα. Ένα μηχάνημα που διαβάζει αντί για σένα. Σε τι χρησιμεύει, άραγε? Επόμενη σελίδα. Ο βιβλιοφάγος σου διαβάζει ενώ εσύ κοιμάσαι, μουράτε. Επόμενη σελίδα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχω απομνημονεύσει όλα όσα έχει γράψει ο Σοκ. Πολύ έξυπνο. Δεν ήξερα ότι η Λούνα είναι τέτοιο ταλέντο. Α, δεν είναι. Η ιδέα ήταν δική της, αλλά ο Μπιπ την πραγματοποίησε. Είναι μεγάλο κεφάλι. Γιατί δεν εφευρίσκεις κάτι δικό σου, Μπιπ? Μάλλον γιατί δεν κατεβάζω καμιά ιδέα. Επιτέλους ήρθαν και οι αργοπορημένοι. Αρφ, σταμάτα! Έχετε καταλάβει ότι πρέπει να ολοκληρώσετε την εφεύρεσή σας μέχρι αύριο το πρωί? Η Λούνα παρέδωσε ήδη τη δική της. Μέσα κίνηση. Ναι, καλά. Όλες τις μηχανές τα ρίχνετε. Πάντα κάτι παθαίνουμε. Γι' αυτό μας ανακάλυψαν. Ηρέμησε, μουράτε. Η εφεύρεσή μου θα εξυγχρονίσει τη συγκοινωνία. Τι εννοεί? Δεν ξέρω, αλλά η ιδέα ήταν δικιά μου. Μάλιστα. Τότε σίγουρα θα έχει επιτυχία, έτσι. Τα φτερά βαρύτητας είναι σχεδόν έτοιμα. Άσου τα φτερά βαρύτητας, Μπιπ. Πόσο χρόνο θα σου πάρει να φτιάξεις το μέσο αστρικής μεταφοράς? Το πιο. Μπαίνεις ένα θάλαμο, λειτουργείς τον προορισμό σου και στη στιγμή εμφανίζεις εκεί. Έτσι θα λυνόταν το κυκλοφοριακό μια για πάντα. Τι να πω, χίλια χρόνια μόνο για την έρευνα. Μα πρέπει να παραδώσω την εφεύρεσή μου αύριο. Επόμενη σελίδα. Όμως μπορούμε να επισπεύσουμε σημαντικά τη διαδικασία. Επόμενη σελίδα. Κομπιούτερ, ολοκλήρωσε την έρευνα για τη διαστημική μεταφορά της ύλης. Επόμενη σελίδα. Επόμενη σελίδα. Επόμενη σελίδα. Ένα διαστημόπλιο. Ένα διαστημόπλιο τον πλανήτη μου για ένα διαστημόπλιο. Λούνα, τι ξέρεις για τη μεταφορά της ύλης? Λεπτομερείς έρευνες απέδειξαν ότι χρειάζεται η ενέργεια 4 εκατομμυρίων σούπερνόβα για τη μεταφορά της απλούστερης μορφής ύλης, ακόμα και σε μικροσκοπική απόσταση. Λυπάμαι, Ρούλη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όπως η θεωρία πλατσικάζει ότι η ψηφιοποίηση του αντικειμένου θα ήταν μια καλή εναλλακτική λύση. Και εσύ πώς το ξέρεις? Τι είπα? Η θεωρία Πλάτς είναι σωστή. Έκανα τους υπολογισμούς. Η ισχύ μιας και μόνο λάμπας μπορεί να ψηφιοποιήσει μια ολόκληρη ουσία. Χρειαζόμαστε εθελοντή. Έλα, λάθη, πάρε. Προορισμός. Μέσα. Ενεργοποίηση τώρα. Βλέπεις, μεταφέρουμε την ψηφιακή εικόνα και την ξαναφτιάχνουμε κομμάτι-κομμάτι στην άλλη άκρη. Τέλειο, Μπιπ. Εκτός από ένα μικρό πρόβλημα. Καταλήγουμε να έχουμε δύο ολόιδια καλάθια. Όχι, αν εξαφανίσουμε το αρχικό. Και αν κάτι δεν πάει καλά? Κάνεις μήνυση. Πώς θα κάνω μήνυση αν πάψω να υπάρχω?
Ενημέρωσέ με για τα οικονομικά σου και θα κάνω εγώ μήνυση για σένα. Σ' άρεσε? Δεν αντέχω την κλεισούρα. Πώς βρέθηκες εκεί μέσα? Καλώς ήρθες στο Μάμπορτα. Πολύ σύντομα θα μείνεις για πάντα κλειστή. Α, ναι? Καλά, πες πως έγινε. Άνοιξε, θέλω να βγω. Άνοιξε. Είμαι κλειστή, χρησιμοποίησε το ΜΑΜ. Καλά. Προορισμός. Έξω. Ενεργοποίηση τώρα. Ωραία, με τα άψυχα λειτουργεί. Αλλά χρειαζόμαστε και ένα ζωντανό εθελοντή. Εγώ, όχι. Τέλεια η έφευρεση, Σουρούλη. Ω, όχι. Έλλη. Καλύτερη από το περπάτημα. Γιατί κάνουν όλα όπισθεν? Τα πόδια σου είναι ανάποδα. Μπορεί και το κεφάλι σου. Έτσι και σας πιάσω εγώ στα χέρια μου. Έρχεσαι ή φεύγεις? Μάλλον έχασα επεισόδια. Βάλ τον πάλι μέσα στο μαμρούλι. Θα τον κάνουμε όπως ήταν πριν. Έλα, Έρη. Θα σε φέρουμε στα ίσα σου μέχρι να πεις κείμενο. Το ελπίζω. Δεν θέλω να πηγαίνω όπιστα σε όλη μου τη ζωή. Γιατί? Μια χαρά τα καταφέρεις ως τώρα. Λοιπόν, Έρη, άλλα δύο βήματα. Ουχ, άρχισα να το συνηθίζω. Σκέφτεσαι το αντίθετο κι όλα μια χαρά, ε! Προορισμός! Μέσα! Όχι ακόμα. Ρόλι! Βγες από το σώμα μου! Δικό μου είναι. Εσύ να βγεις. Τελικά μας βγήκε πάρα πολύ ελαττωματικό το μέσο αστρικής μεταφοράς. Δύο είμαστε. Μία μερίδα κατάτομο. Θα πεθάνω. Δικό μου είναι. Όχι, δικό μου. Πρέπει να τους χωρίσεις, Μπιπ. Κοίτα, ο Ρούλι κοντεύει να γίνει ολόιδιος ο Έρη. Αν τους βάλω πάλι στο θάλαμο, μπορεί να μπερδευτούν χειρότερα. Σε προειδοποιώ, Ρούλι, να μου φέρεις ευγενικότερα, ειδάλλως. Δεν θα τολμήσεις. Πρέπει να αντιστρέψω το ψηφιακό αντιγραφικό πρόγραμμα, αλλά θα χρειαστούν μεγάλα ποσά ενέργειας. Οπότε, τότε... Κομπιούτερ, προβλέπονται πουθενά καταιγίδες. Άλλο έβλεπα εγώ. Νότιο-δυτικός τομέας. Αναμένεται καταιγίδα σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά? Έκανες τίποτα με το μέσο αστρικής μεταφοράς του Ρούλι, Μπιπ? Καλά, σε καταλαβαίνω. Ένα μυαλό το έχεις κι εσύ. Αν αυτό είναι το μέλλον των συγκοινωνιών, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μειωθεί στο μισό σε ελάχιστα λεπτά. Φρικιαστικό και οικονομικά εντελώς καταστροφικό. Εσύ φταίς, Λούνα. Εσύ και ο βιβλιοφάγος σου που δώσατε στον Μπιπ τις πληροφορίες που χρειαζόταν. Επόμενη σελίδα. Θα τις φας! Τελευταία προειδοποίηση! Τόλμα και θα δεις τι θα γίνει! Λοιπόν, μπείτε και οι δύο στο μέσο αστρικής μεταφοράς και... Αχ, ας ελπίσουμε πως θα σας χτυπήσει κεραυνός, αχ! Μπιπ, είσαι σίγουρος ότι θα πετύχει? Δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα στην επιστήμη! Αυτό έπρεπε να γίνει. Τώρα θα ξαναγεννηθούν και θα βρουν τον παλιό καλό εαυτό τους. Συγχαρητήρια, Μπιπ. Εξαφάνισες δύο από τους φοιτητές μας. Θα μετρήσει πολύ στο βιογραφικό σου. Μόνο που δεν ελέγχω τη φύση. Ρούλι!
Ρούλι! Ήρθαν στα ίσα τους! Δεν θα φτάσουμε ποτέ στη σχολή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για την κίνηση. Και πίστευα πως το μάμ θα έκανε δουλειά. Κρίμα. Εσύ και ο Έρης σε συσκευασία 2-1 είσαστε ό,τι πιο φρικτό έχω δει. Μετά τον Αλφ. Επόμενη σελίδα. Αλφ, είναι ο βιβλιοφάγος της Λούνα. Δεν πειράζει. Τι να το κάνεις το ρομπότ όταν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια κολλημένος στην κίνηση. Κάποια μέρα ο Μπιπ θα εφεύρει κάτι πολύ πετυχημένο. Ελπίζω μόνο να μην είμαι εκεί να το δω. Και εμένα αρχίζει να μου αρέσει η συγκοινωνία. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Λίλιαν Αρχοντή, Κατερίνα Γκύργης, Σπύρος Μπιμπίλας, Πάνος Ρεντούμης, Αυγερινός Σουλόπουλος. Ηχοληψία Άγγελος Λιανός. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Σκηνοθετική επιμέλεια Σπύρος Μπιμπίλας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.